σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη συμβολή της Τουρκίας στον περιορισμό της εισρωής προσφύγων στην Ευρώπη, η Άγγελα Μέρκελ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αχμέντ Νταβούτογλου, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις περί ανταλλαγμάτων. Η καγκελάριος της Γερμανίας σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να εξασφαλίσει τη βοήθεια της Τουρκίας, γιατί η χώρα της πληρώνει ήδη βαρύ τίμημα όσον αφορά στο προσφυγικό, δήλωσε έτοιμη να ικανοποιήσει το τουρκικό αίτημα. Enthält die vom Premierminister genannten vier Elemente. Und Deutschland ist hier bereit, unterstützend tätig zu sein. Wenn wir die Frage der Visa-Liberalisierung nehmen, so können wir. Η Άγγελα Μέρκελ είχε εξάλλου το απόγευμα συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αμέσως μετά πως συζήτησαν για τις διεργασίες ανοίγματος 5 διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Η Γερμανίδα καγκελάριος ανταπάντησε εκφράζοντας στήριξη στην παραχώρηση γενναίας οικονομικής βοήθειας στην Άγκυρα για το προσφυγικό. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε ανατολίτικο παζάρι με την Τουρκία που άρχισε από τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, επισημένοντας ότι η χρονική συγκυρία της επίσκεψης, δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, δεν είναι τυχαία. Η Μέρκελ ερωτεύτηκε ξαφνικά τον Ερντογάν, γράφουν ενδεικτικά γερμανικές εφημερίδες. Εξάλλου, 100 Τούρκοι ακαδημαϊκοί της έστειλαν ανοιχτή επιστολή, επισημένοντάς της ότι η τουρκική κυβέρνηση καταπατά αξίες και αρχές και πως η επίσκεψή της μπορεί να εκλειφθεί ως στήριξη προς την ανελευθερία που επιβάλλει ο Ερντογάν. Στο μεταξύ, στο εσωτερικό της Τουρκίας συνεχίζονται οι συλλήψεις για τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα. 11 άτομα παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο ως ύποπτοι για συνεργασία με τους βομβιστές αυτοκτονίας, ενώ άλλα 50 πρόσωπα συνελήφθησαν για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Παρουσιάζονται μάλιστα να ήταν έτοιμα να μεταβούν στη Συρία και στο Ιράκ για να ενταχθούν στις τάξεις των τζιχαντιστών.